σέντρα από τον Βατμανίδη και το Χρυσοστομίδη τελικά Βατμανίδης. Νέα σέντρα, εκεί που βρίσκεται προβολή, αλλά τελικά ο Πεμπές δεν κατάφερε να πετύχει κάτι καλό. Μπροστά για τον Γιάννη Προβίδα, ο Προβίδας ο οποίος μονομαχεί με τον Ντασίλβα, τελικά Προβίδας κερδίζει. Μπαίνει και μέσα στην μεγάλη περιοχή, κάνει και ένα σούτ, αλλά τελικά ο Τσακίρης πέφτει και μπλοκάρει. Έτσι λοιπόν στο 5ο λεπτό της συνάντησης, η πρώτη ευκαιρία για τη Λάρισα. Παυλίδης μπροστά για τον Προβίδα, περνάει η μπάλα, ο Προβίδας έχει κάνει και το σούτ, αλλά τελικά δεν ήταν όσο καλό θα ήθελε και η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Τσακίρη. Πίσω για τον Άγκο, αυτός για τον Πεμπέ, κεφαλιά Αντεμάρ, ο Αντεμάρ προσπαθεί και είναι το πέναλτι. Ύστερα από αυτή την ανατροπή του Βαλκάνη, όπως δείχνει ο κύριος Ευθυμιάδης του συνδέσμου δράμας. Έτσι λοιπόν στο 1ο λεπτό της συνάντησης ο Πανσεραϊκός έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Όπως είπες, είπαμε μακριά. Συνοπαίκτης ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε πριν από λίγα λεπτά ο Αντεμάρ. Παίρνει φόρα, σουτάρει και τελικά το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Έτσι λοιπόν πολύ γρήγορα ο Πανσεραϊκός στο 10ο μόλις λεπτό ανοίγει το σκορ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιοβάνοβιτς. Για τον Μάζετς. Αυτός μπροστά για τον Ταξιάρχη, κεφαλιά πίσω για τον Γκουζιώτη. Σου του Γκουζιώτη, περνάει η μπάλα όμως παράλληλα από την εστία του Τσακυρίδη και τελικά καταλήγει πλάγιο out. Μπροστά για τον Προβίδα, τελικά ο Πλίτσης είναι αυτός που κερδίζει. Γιοβάνοβιτς. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια αντεπίθεση διαρκές. Γιοβάνοβιτς, σου τελικά όμως out. Ο Γκουζιώτης θα εκτελέσει το foul. Στο δεύτερο δοκάρι, Προβίδας προσπαθεί την κεφαλιά, Πλίτσης, τελικά Μάζετς. Προσπαθεί για το σουτ, κάνει το σουτ ο Τσακυρίδης όμως εύκολα. Ναι, Μαυρόπουλο όμως γίνει ο Ντασίλβα και με το στήθος κλέβει. Για τον Γιοβάνοβιτς πολύ όμορφη μπαλιά. Ο Γιοβάνοβιτς στη σέντρα. Εκεί όμως περνάει η μπάλα λίγο δίπλα από την εστία του Γιώργου Παπαγιονόπουλου. Αυτό στο κέντρο για τον Κοτάκο. Ο Κοτάκος έχει χώρο. Αποφεύγει πολύ όμορφα ένα αντίπαλό του. Κάνει και το δυνατό σουτ όμως η μπάλα περνάει μακριά από την εστία. Την μπαλιά του Κατσάρα κάθεται για τον Μαυρόπουλο. Απευθείας σέντρα του Μαυρόπουλου. Προβίδας προσπαθεί για τον Βλασέ. Τελικά όμως δεν το καταφέρει να κάνει την προβολή όπως θέλει. Νέο σου του Γκουζιώτη πάνω από την εστία του Τσακυρίδη. Ρίζει Κοτάκος για τον Γκουζιώτη. Αυτός προσπαθεί να αποφύγει από τον αντίπαλό του. Τελικά καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Δίνει για τον Ταξιάρχη. Δυνατό σου του Ταξιάρχη. Όμως η μπάλα κοντράρει πάνω στον Ντασίλβα. 41ο λεπτό της συνάντησης. Ο Αργυρίου θα εκτελέσει το φάουλ. Εκεί την κεφαλιά ο Ντασίλβα. Ο Γκουζιώτης είναι αυτός που περνάει και έχει χώρο μπροστά του. Κάνει ένα σούτ όμως, βάζει πολύ όμορφα το πόδι ο Μεσέρδης. Κόρνερ αυτό από τον Υπηρώτη. Περνάει μπάλα κεφαλιά, αλλά ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος μπλοκάρει. Σέντρα του Χρυσοστομίδη για τον Προβίδα. Παίρνει την κεφαλιά ο Προβίδας. Μάζες, δυνατό σούτ όμως, η μπάλα δίπλα από την εστία του Τσακυρίδη. 28 λεπτό, αυτό το φάουλ για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Ντασίλβα, ο Παπαγιανόπουλος και τελικά αφού χτυπάει στη ρίζα του Δοκαριού καταλήγει out.